Κάτω από άλλες συνθήκες, αυτή την περίοδο οι μηχανές των καρναβαλιστών του Ρεθύμνου θα δούλευαν στο κόκκινο, ενώ δεκάδες επαγγελματίες του κλάδου θα έκαναν τον προγραμματισμό τους για τις ξεχωριστές ημέρες της αποκριάς που παραδοσιακά δίνουν φυλή ζωή στην τοπική οικονομία. Φέτος όμως, που ο κορονοϊός εξακολουθεί να κρατά κλεισμένους στα σπίτια τους πολίτες, μόνο θλίψη προκαλεί στο καρναβαλικό Ρέθυμνο η μη διεξαγωγή για δεύτερη συνεχή χρονιά των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Μας λείπει όλο αυτό, η παρέα, η δημιουργία, τα άρματα στις αποθήκες, μεταξύ μας, όλοι τα παιδιά δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει ένα κενό, τέλος πάντων. Το καρναβάλι για μας, όπως είναι γνωστό, σημαίνει πολλά. Στην κυριολεξία σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε το τερπνόν μετά το ωφελήμου. Πολύ ωφέλεια. Και κοινωνική και οικονομική και ακόμα και εκπαιδευτική. Και μπορεί το καρναβάλι να προσφέρει πρωτίστως ψυχαγωγία επικοινωνώντας ταυτόχρονα και κοινωνικά μηνύματα, ωστόσο τα οικονομικά του ωφέλη είναι πολύτιμα. Οι περίπου 30 ημέρες καρναβαλικών εκδηλώσεων έβαζαν στα ταμεία των επιχειρήσεων του Ρεθύμνου από 6 έως και 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διασπείρονταν σε ολόκληρη την Κρήτη. Αυτό σημαίνει, μαζί με το τελευταίο μεγάλο τετραήμερο του καρναβαλιού μας, ότι τα έσοδα του Ρεθύμνου από το καρναβάλι ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ. Ξενοδοχεία, εστίαση, βιοτεχνίες αποκριάτικων στολών, μέσα μαζικής μεταφοράς, ταξί, τεχνίτες, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και πολλοί άλλοι κλάδοι, μόνο απώλειες μετρούν φέτος από την απουσία του μεγάλου αυτού θεσμού. Το καρναβάλι είναι μια κινητήρως δύναμη για το Ρέθυμνο σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι, δεν είναι μόνο στο ταξί. Το θέμα είναι ότι η κατάσταση χειροτερεύει και πάμε. Όπως καταλαβαίνετε, ο δάσκαλος, ο γιατρός, ο ενοικιαστής θα έχουν αυτά που εισπράττει ο ξενοδόχος, ο εστιάτορας και οι υπόλοιποι άνθρωποι που εισπράττουν απευθείας, ακόμα και το τελευταίο περίπτερο της περιοχής μας. Το καρναβαλικό Ρέθυμνο όμως, ακόμα και κάτω από αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, ετοιμάζεται και πάλι να δώσει το στίγμα του με διαδικτυακές και υπαίθριες εκδηλώσεις, στο πλαίσιο πάντα των υγειονομικών μέτρων, καθώς και με τον αποκριάτικο διάκοσμο που θα αποκαλυφθεί σε λίγες μέρες. Αυτό το οποίο έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, πόλος έλξης που έχει αποτελέσει το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι για ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας από όλη την Κρήτη, να τους δοθεί μια ευκαιρία έστω και για ένα Σαββατοκύριακο να μπορέσουν και για περιπάτου, χωρίς βέβαια αντίστοιχες εκδηλώσεις, να το ξαναζήσουν. Μέχρι του χρόνου όλος ο καιρός είναι δικός μας να δούμε, να δημιουργήσουμε, να σκεφτούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Και ευελπιστούμε όλοι ότι το 22 πια θα κάνουμε καρναβάλι και θα συνεχίσουμε από εκεί και πέρα. Χωρίς σταματημό. Το καρναβάλι για το Ρέθυμνο μεταφράζεται σε περίπου 40 ομάδες, πάνω από 15.000 καρναβαλιστές και περίπου 50.000 επισκέπτες από την Κρήτη, την Ελλάδα και το εξωτερικό.